Κοιτάξτε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε επίπεδο ασφαλείας Β. Δηλαδή υπήρχαν έλεγχος ειδικά στην ακτοπλοεία και στα κομμάτια των σαντορινιών πλοίων, όπως τα λέμε, σε όλους τους επιβάτες. Βέβαια στην κουραζιέρα έχουμε πάνω τέτοια μέτρα. Αλλά σε επίπεδο νορμάλ συνθήκων θα έχουμε επίπεδο ασφαλείας Α. Αυτό σημαίνει σποραδικούς ελέγχους σε ένα ποσοστό των επιβατών και αμαξιών. Βεβαίως για να δούμε και να έχουμε καλύτερη διαχείριση το τι συμβαίνει στο λιμάνι. Δεν σημαίνει ότι το λιμάνι μας δεν είναι ασφαλή, για να μην παρεξηγηθούμε ή κάποιος να το παρεξηγήσει. Απλά με αυτό τον τρόπο λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι εξασφαλίζονται διεθνή πιστοποιητικά ασφαλείας, τα οποία ζητούν πολύ συχνά οι ξένοι, οι πράκτορες, οι ναυτιλιακές εταιρείες, τα άλλα γραφεία, γραφεία του εξωτερικού, έτσι ώστε να μετρήσει ενισχυτικά σε ό,τι έχει να κάνει με την κρουαζιέρα. Προσέξτε, να σας πω διαφορά. Τα πιστοποιητικά υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή όμως, χρησιμοποιώντας την διαδικασία και τα ωφέλη του ΕΣΠΑ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν θα βάλουμε κάτι από την τσέπη μας, να το πω έτσι απλά, μειώνουμε το κοστολόγιο χρήσης ανθρωπόρων, γιατί χρησιμοποιούμε τεχνολογία, και μας δίνεται δυνατότητα να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητές μας, εγκατιστώντας φορητά συστήματα. Σας δίνω δύο παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή, αν ένα πλοίο θέλει να δέσει κουραζιερόπυλο στο Βρολίτα 1 ή ακόμα και στο ψυγείο, να το πούμε έτσι κοντά, επειδή είναι ιδιαίτεροι πελάτες, έχουν μικρότερο πλοίο ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούσαμε. Με αποτέλεσμα να χάναμε αυτό το πλοίο. Πλέον θα μπορούμε, γιατί θα φτιάχνουμε τοπικές ζώνες με φορητά συστήματα ελέγχου και το οποίο θα μας δώσει δυνατότητα να αυξήσουμε και τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες. Επίσης, να σας πω ότι θα υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος στο κομμάτι που αφορά το εμπορικό λιμάνι, βεβαίως, αλλά και το κομμάτι της ακτοπλοείας. Αυτά είναι προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2013 ως ιδέα, μια μακρά διαδικασία τότε ελέγχου εγκρίσεων κλπ. Μόλις πριν από περίπου 1,5 μήνα πήραμε τελευταία έγκριση από το ΙΠΚ για μια άδεια που ήθελε να περιβαλλοντικών μελετών εκεί που ήθελε και βεβαίως τώρα είναι σε εκτέλεση το έργο. Να σας πω ότι ναι, βεβαίως θα αυξήσει την επιχειρησιακή μας δυνατότητα. Αυτό εμείς θα το προχωρήσουμε και θα το προωθήσουμε βεβαίως, όπως πολύ καλά είπατε, στις διάφορες εταιρείες. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι οι Ισραηλινοί επισκέπτες μας θέλουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έτσι θα έχουν δυνατότητα να το προσφέρουν αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερα, άρα να διεκδικήσουν και παραπάνω επισκέπτες από εκεί. Και βεβαίως να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε το λιμάνι του Ηρακλείου να μπει στη λίστα, αν θέλετε, με τα 10 ασφαλέστα λιμάνια στον κόσμο. Μάλιστα. Ακούγεται θεωρητικά τουλάχιστον καλό αυτό, κύριε Έμπρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση μέσα στο λιμάνι των ίδιων των επιβατών. Για μένα, ναι. Απλά, τον επιβάτη που μπαίνω μέσα στο χώρο του λιμανιού, από ποιο σημείο μέχρι ποιο θα έχω αυτά τα μέτρα ασφαλείας από το Δεκέμβρη και ενδεχόμενα σε τι θα αλλάξει η δική μου η κίνηση μέσα στον ίδιο χώρο. Κοιτάξτε, αλλαγές θα έχουμε, επαναλαμβάνω. Δεν θα γίνουν όμως το μια μέρα στην άλλη. Θα υπάρχει ενημέρωση, θα υπάρχει περίοδος που θα υπάρχει μια προσαρμογή. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι και το λιμάνι κανονικά θα λειτουργεί όπως το αεροδρόμιο. Έτσι, στο αεροδρόμιο κανείς δεν αντιδρά. Ξέρουν οι πάντες πώς λειτουργεί το αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνω, η διαφορά στο λιμάνι είναι ότι έχουν διάφορες κατηγορίες ασφαλείας. Έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό δεν θα επηρεαστεί η καθημερινή λειτουργία του. Θα επηρεαστεί στο εμπορικό λιμάνι αρκετά παραπάνω. Για τα φορτηγά κλπ. Αλλά στην καθημερινή δικιά σας την διαδικασία θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει περιοδικός έλεγχος είτε των εισιτηρίων σας, ταυτοπροσωπία λοιπόν εισιτηρίων και ταυτότητας, είτε και στις αποσκευές σας. Αλλά αυτό θα γίνεται περιοδικά στα πρώτη φάση. Μάλιστα. Πάμε στο Δεκέμβρη και βλέπουμε η κρουαζιέρα μέχρι σήμερα έχει μια θετική πορεία. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με το πέρυσι ή το παλεύετε για κάτι άλλο? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε και στην εκπομπή σας, εμείς κάθε περίπου Νοέμβριο βγάζουμε το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, όπως μας έχει ανακοινωθεί από τις εταιρείες κουραζιέρας. Και ανακοινώνουμε τις προσδοκίες μας σε επίπεδα calls, δηλαδή πόσα πλοία θα έρθουν, και σε επίπεδα επιβατών. Βεβαίως, αυτά πάντοτε, έτσι σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, είναι θεωρητικό με την έννοια ότι δίνουμε τις πληρότητες των πλοίων χωρίς να ξέρουμε όταν θα έρθει το πλοίο εκείνη την ημέρα πόσο ακριβώς συμβάτη θα έχει μέσα από τη χωρητικότητά του. Και αυτό είναι μια διεθνή πρακτική. Παρουσιάστηκε το φαινόμενο φέτος ώστε το μήνα Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ειδικά να είχαμε μειωμένες πληρότητες, ειδικά στα πλοία που έρχονταν από Πειραιά. Αλλά αυτό και είχαμε έτσι μια πρόσκαιρη μείωση, να το πω έτσι.
αλλά ισοβαθμίστηκε και νομίζω θα φτάσουμε στα νούμερα που είχαμε προβλέψει, λόγω του ότι με τις φασαρίες που έγιναν στην Τουρκία, καταφέραμε και να το πούμε, θα μου επιτρέψετε, ξεκλέψαμε κάποιες κουραζιέρες, πάνω από 18-20, και αυτό θα γίνουν τότε στους φθινοπωρινούς μήνες κυρίως. Με αποτέλεσμα να δαθούμε πάλι στα ίδια μας, το πω έτσι, με τις φορολογίες που είχαμε. Οπότε το 2015 περιμένουμε περίπου το νούμερο 14, ίσως λίγο παραπάνω, θα το δούμε αυτό λόγω των πληρωτήτων. Όμως να σας πω ότι επειδή το πρόγραμμα του 2016 έχει αρχίσει και διαμορφώνεται, δεν έχει τελειώσει βεβαίως. Αισιοδοξώ ότι αν δεν έχουμε κάτι σοβαρό, θα πάμε ένα 20% πάνω το 2016. Μάλιστα. Για το 2016 λοιπόν η φιλοδοξία είναι και ο σχεδιασμός καλύτερα είναι να πάμε ένα 20% πάνω την παραπάνω. Κρουαζιέρα παραπάνω δείξεις, στο λιμάνι βεβαίως του Ηρακλείου. Βάσει των δεδομένων και των προγραμμάτων που έχετε μέχρι αυτή την ώρα, λέτε κύριε Μπρά. Λοιπόν, βεβαίως. Να σας πω και ένα τελευταίο νέο, αν θέλετε, παρακαλώ, γιατί έχω και μια ευχάριστη νότα. Χθες το βράδυ ο Οργανισμός Λιμένου Ηρακλείου πήρε το 14ο βραβείο του στο Hellenic Responsible Business Awards για κάνοντας την πόλη του Ηρακλείου σημαντικό προορισμό Κροατίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνεργασία επιχείρηση τοπικής κοινότητας και κράτους. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι είναι μια προσπάθεια που γίνεται από όλο το κομμάτι του προορισμού. Αυτό είχαμε στη συνέντευξή μας, αυτό αξιολογήθηκε, βραβεύτηκε και θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Η δουλειά δεν σταματάει εδώ, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε μπροστά μας. Υπάρχουν ακόμα, είχα ένα ραντεβού σημαντικό με την Celestial, την πρώην Λούις εταιρεία, για να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε λίγο τις ώρες, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που το κάναμε το 1980 και προσπαθούμε νύχια και μεδόν για να τους πείσουμε να αυξήσουν λίγο την παραμονή τους. Να σας πω ότι φέτος νομίζω έχει δύο κρουαζιερόπλια, το Odyssey και ποιο άλλο. Το Odyssey και το Olympia, και μάλιστα θα αλλάξουμε ένα, το Odyssey θα πάει με ένα καινούριο που πήραν έκλεισε συμφωνία. Κάνουν το ίδιο πρόγραμμα το 1974. Γιατί μετά από εμάς έχει Σαντορίνη, έτσι, και δυσκολεύονται πάρα πολύ να μείνουν παραπάνω ώρες. Προσπαθώ πάρα πολύ να ξέρω να τους πείσω. Τώρα τους είπαμε ότι να βοηθήσουμε να σχεδιάσουν λίγο καλύτερες εκδρομές, έτσι ώστε αυτοί που θέλουν να πάνε εκδρομές να έχουν ευκαιρία να απολαύσουν καλύτερα την Κρήτη. Θα γίνει μια συνεργασία με την εταιρεία, έτσι ώστε να το καταφέρουμε αυτό και να το δοκιμάσουν. Εγώ τους είπα, δοκιμάστε το. Γιατί η Κρήτη και το Ηράκλειο, σαν προορισμός, προσφέρεται για εκδρομές. Κύριε Μπρά, μέχρι πότε θα έχουμε κίνηση φέτος στο λιμάνι με τα κουραζιέρα? Μέχρι τέλος χρόνου. Και το Δεκέμβριο, βεβαίως. Τέλος Δεκεμβρίου. Και αρχίζουν πάλι αρχές Ιανουαρίου. Εδώ και μια πενταετία πλέον είμαστε λιμάνι το δεκάμινο. Βεβαίως με λιγότερα κόσμο δεν έχουμε. Αλλά να σας πω τον Οκτώβριο θα έχουμε, νομίζω, πάνω από 55.000 επισκέπτες. Αυτό είναι το προγραμματισμό. Ένα καλό Οκτώβριο. Εξελίσσονται οι φθινοπορεινοί και οι χειμερινοί μήνες σε καλούς μήνες για καλά βαλάντια. Όχι ότι η κρουαζιέρα γενικότερα και με τα κόστη που υπάρχουν δεν έχει καλά βαλάντια, αλλά οι φθινοπορεινοί χειμερινοί μήνες δίνουν κάτι τι παραπάνω, έτσι. Βεβαίως, γιατί φαίνεται περισσότερο με την έννοια ότι δεν υπάρχει το υπόλοιπο τουριστικό ρεύμα στην αγορά. Αυτό το πούμε. Και έτσι φαίνεται η κίνηση. Να πω βέβαια, και το λέω πολλές φορές, ότι δεν φτάνει να περιμένουν όλοι οι υπόλοιποι από τον Οργανισμό Λίμνος Ηρακλείου. Θα πρέπει να είναι κάτι συμμετοχικό. Περιμένουμε προτάσεις, περιμένουμε ιδέες, όλοι μαζί να αναπτύξουμε και να κάνουμε πράγματα. Έτσι, το έχω πει πολλές εποχές στην εκπομπή σας, ότι οι εποχές που βάζαμε ο κατηματάς του κλείσει την πόρτα το πρωί και τελειώνει η ευθύνη του, τελειώσανε. Πρέπει όλοι μαζί συμμετοχικά, όλοι μαζί με μια προσπάθεια, μια γροθιά, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε αυτό το πράγμα. Εδώ είμαστε, περιμένουμε προτάσεις από οπουδήποτε έρθουν αυτές, από τον μικρότερο ή μέχρι το μεγαλύτερο, αν θέλετε, ακροατή σας, για να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Κάνουμε συνεχώς δράσεις εθελοντικές, να το πω, και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς που όλα αυτές τις μήνες δίνουν τις δράσεις αυτές και την πάνω του Δήμου, βεβαίως, που έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο. Αλλά να δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι το στοίχημα της επόμενης χρονιάς.